ιδιαίτερη της ομάδας, είναι κάτι που δεν ήξεραν οι παίκτες και δεν το περίμεναν, ήταν απλά ένα λάθος της στιγμής. Το ρωτάω γιατί επειδή είχε ξαναγίνει ακριβώς το προηγούμενο του παιχνίδι. Εντάξει, πάντα η συγκέντρωση πρέπει να είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Βέβαια, αρχές όταν ξεκινάει και όταν τελειώνει το ημίχρονο και πρώτο και δεύτερο, μπορεί οι παίκτες να μην λειτουργεί το μυαλό τους και να μην είναι σε αυτή τη τόσο ζεστό όσο προχωράνε τα πρώτα λεφτά και αποκτήσουν και κάποια σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Έγινε αυτό, ναι, δεύτερη φορά στη Europa League βάζουν γκολ γρήγορα, ξέραμε αυτό και δυστυχώς δεχτήκαμε και εμείς, ήταν ένα λάθος, θα έλεγα λάθος στιγμή, δεν είχαμε σωστές θέσεις αμυντικές και δεχτήκαμε αυτό το γκολ. Σίγουρα ότι πρέπει να προσέχουμε στο μέλλον, να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά. Πανηγύρισαν έξι, αλλά οι παίκτες σας, πανηγύρισε ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό το διπλό, πέρα από τους τρεις βαθμούς για την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση όλων, είναι ένα διπλό εκτός έδρας, ένα διπλό στην Ευρώπη. Εντάξει, σίγουρα ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί. Γι' αυτό έρθαμε εδώ. Určitě to důležité vítězství. Pěrame kalo apotelesmo. Máme... Είναι καλό για τη συνέχεια. Πιστεύω ότι τέτοιες νίκες δίνουν δύναμη στην ομάδα, αυτοπεποίθηση και θέλω να πιστεύω ότι και εμείς τα εκμεταλλευτούμε, με σωστή έννοια λέω, εκμεταλλευτούμε αυτό το τρίποντο που πήραμε σήμερα και που δεν ήμασταν τόσο καλοί. Ξέρω ότι δεν στέκεστε μόνο στο αποτέλεσμα, αν και είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι και η νίκη μετράει. Είχαμε όμως την εντύπωση ότι είδαμε το πιο κακό ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο από τότε που τον αναλάβατε εσείς. Είναι θέμα κακής οπτικής ή και εσείς συμφωνείτε ότι έγιναν τόσα πολλά λάθη σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Δεν διαφωνώ με εσάς. Πιστεύω ότι υπήρχε αρκετή κούραση. Έχουμε παίκτες όποιοι παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ο αντίπαλος ήταν πολύ φρέσκος και μου κάνει εντύπωση αν είχαν βίρους που λέγανε ότι έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τόση φρισκάδα να έχουν. Γιατί κάποιος όταν έρχεται από την κάποια αρρώστια, τουλάχιστον όσο προχωράει, πέφτει η απόδοσή του. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Γνώριζα το και από την αρχή και πριν το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ήταν πιο φρέσκοι από εμάς και είχαν αυτά τα τρεξίματα, παράδειγμα, που εμείς δεν είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα παίζει ρόλο γιατί δεν είχαν παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Είχαμε συζητήσει σε άλλους αγώνες ότι ο ΠΑΟΚ είχε παίξει καλά, αλλά δεν πήρε αυτό που άξιζε. Είπατε κι εσείς πριν από λίγο, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Πιστεύετε ότι πίσω σήμερα λίγο χάρη σας χαμογέλασε η τύχη, είναι κάτι φυσιολογικό, δηλαδή ότι ορισμένες φορές θα πάρεις αυτό που δεν αξίζεις και άλλες φορές δεν θα πάρεις αυτό που αξίζεις? Πώς το είδατε εσείς? Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές παίζεις καλά, δημιουργείς ευκαιρίες, χάνεις και δεν κερδίζεις. Κάποιες φορές από τη μία ευκαιρία και ένα πέναλτι κερδίζεις το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που μας λέει ότι στο ποδόσφαιρο είναι πιο σημαντικό να κάνεις αποτελέσματα. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι παίζουμε, θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο βέβαια και να κερδίζουμε από το καλό ποδόσφαιρο, αλλά κάποιες φορές και η τέτοια νίκη όπως κάναμε εμείς σήμερα έχει μεγάλη αξία. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο γκολ του Κλάους θα βοηθήσουν τον ίδιο από αυτή την αυτοπεποίθηση? Σίγουρα θα το βοηθήσουν. Κάθε επιθετικός και κάθε παίκτης όταν βάζει γκολ παίρνει αυτοπεποίθηση. Ο Κλάους δούλευε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Μπορεί να μην έχει σκοράρει, αλλά έκανε μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα σκόραρε και μας έφερε τρεις βαθμούς, βέβαια, όχι μόνος, γιατί δούλευε όλη την ομάδα σήμερα. Αυτός ήταν εκτελεστής, ναι. Τέση του είναι τέτοια που περιμένουμε να βάζει γκολ. Κυρίως, κέρδισε και η Φιωρεντίνα. Από σήμερα φαίνεται και στις δύο ομάδες έχουν τον πρώτο λόγο. Μπορεί η τέταρτη αγωνιστική, αν ο ΠΑΟΚ είναι λίγο σοβαρός, να ξεκαθαρίσει η πρόκληση μετά τα δύο επόμενα μάτς? Κοιτάξτε, μετά από τα επόμενα δύο μπάτς, ναι, μπορεί να ξεκαταρίζει, αλλά μπορεί και όχι. Έχουμε άλλα τέσσερα παιχνίδια. Εμείς βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Παίζουμε επόμενο παιχνίδι σε μια έδρα πολύ καυτή, πολύ δύσκολη. Με μια ομάδα μπορεί να έχει χάσει
και να δέχτηκε 5 γκολ, αλλά δέχτηκε 5 γκολ από τη μία ομάδα, όποια η αξία της είναι 100 και κάτι εκατομμύρια. Να μην ξεχάσουμε αυτό. Η Φιωρεντίνη είναι μία ομάδα που έρχεται από ένα πρωτάθλημα και έχει παίκτες κλάσης που κοστίζουν, ο ένας κοστίζει 30-40 εκατομμύρια. Γι' αυτό το λόγο δεν μας περιμένει σίγουρα εύκολο παιχνίδι. Ούτε εκεί, ούτε όταν τα παίξουμε ούτε με το, και με το Λίμπερες και με το Καραμπάρ και μέσα. Σίγουρα περιμένω ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και εκεί, όπως ήταν και αυτό εδώ.